Αν πραγματικά δεν το εννοεί ή αν δεν έχει κάτι στο πίσω μέρος του μυαλό του. Οπότε πολύ καλά κατάλαβες, Γιάννη. Λέει ευθέως ότι δεν θα υπάρξει και του χρόνου στο πρωινό και δεν θέλει κιόλας. Το εξήγησε, νομίζω το καταλάβατε. Πολύ ευγενικά. Πολύ ευγενικά, βέβαια. Και πολύ γλυκά, αλλά είπε αυτό που ήθελε. Ότι δεν, τέρμα το πρωινό. Ωστόσο υπάρχουν δύο προτάσεις. Μία από τον Αντένα και μία από τον Αλφα. Και στον Αντένα τι θα κάνει, γιατί τον θέλουν, γιατί οι ώρες είναι ίδιες και οι ζώνες. Και τα δύο κανάλια τον θέλουν για την απογευματινή ζώνη. Τύπου δέστε τους. Σε περίπτωση λοιπόν που ο ίδιος αποφασίσει, γιατί ακόμα δεν έχει πάρει καμία απόφαση, αλλά νομίζω ότι μέχρι το τέλος του άλλου μήνα θα το κάνει και αυτό, καθότι λύγει το συμβόλαιό του τον Ιούλιο. Σε περίπτωση λοιπόν που παραμείνει στον Αντένα, ενδέχεται να έχει συμπαρουσιάστρια τη Μαρία Ηλιάκη και να δούμε ξανά αυτό το τηλεοπτικό δίδυμο. Ο ίδιος, θέλω να σας πω, ότι σε συνέντευξή του πριν από 15 ημέρες περίπου στα Παραπολιτικά, δήλωσε ότι με τη Μαρία Ηλιάκη μπορώ να κάνω τα πάντα. Μπορώ από το να τσακωθώ μέχρι να αγαπηθώ και μ' αρέσει πολύ. Βέβαια, Σπυριδούλα, τώρα στο Φώτη και στη Μαρία δεν είπε μέσα πριν σαφώς ότι ούτε και οι δύο θα ήθελαν ξανά να κάνουμε κάτι ανάλογο με το δέστε τους, ούτε η Κατερίνα Καινούργιου, ούτε η Μαρία Ηλιάκη. Αυτό όμως είναι η πρόταση που έχει και από τα δύο κανάλια. Α, για το ίδιο. Για με με τους ίδιους ανθρώπους, δηλαδή. Χωρίς την Καινούργιου. Χωρίς την Καινούργιου, στον Αντένα. Στον Αλφα, σε περίπτωση που υπάρχει και ο Αλφα. Χωρίς την Καινούργιου στον Αλφα. Στον Αλφα, λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Το δέστε ποια τους, θα είναι δίπλα το δέστε του. Το δέστε του, παιδιά, το λέμε. Γιατί είχε τελειώσει το δέστε του. Είχε κουραστεί ο Νίκος Μουτσινάς. Νομίζω ήταν απόφαση του Νίκου. Ναι, είχε κουραστεί πολύ να κάνει το ίδιο πράγμα και δεν ήταν ίδια όπως με το παρελθόν, οι σχέσεις των ανθρώπων κτλ. Και νομίζω ότι και στο οικονομικό κάπου δεν τα βρήκανε στην πορεία. Το οικονομικό ήταν βασικό σπαράγοντα. Ότι του ζητήθηκε κάποια μείωση και δεν έγινε κάτι τέτοιο. Από τον Αντένα, δεν, νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί το συμβόλαιο του Γρηγόρη και της Μαρίας. Μέχρι το 18. Για τον Νίκο δεν έχουν πει τίποτα. Όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Από όσο γνωρίζω και εγώ. Ναι, ο Νίκος μας έχει συνηθίσει να κάνει μονοετή συμβόλαια, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να τα ανανεώνει κάθε χρόνο. Να πούμε ότι ο Νίκος Μουτσινάς, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στον Αλφα. Και όχι μόνο να κάνει το. Και εκεί όχι μόνο να κάνει το δέστε τους. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι η Μαρία Ηλιάκη μαζί του, αλλά είναι ένα πρόσωπο του Αλφα, πολύ αγαπημένο παιδί. Και εκεί θα δούμε μια μεγάλη έκπληξη, γιατί ίσως είναι. Να μην γελάς. Όχι, γελάω, προσπαθώ να μαντέψω ποιο πρόσωπο του Αλφα μπορεί να είναι μαζί με τον Νίκο Μουτσινά. Είχαμε πει έτσι κι αλλιώς ότι θα γίνουν μεγάλες αλλαγές και εκπομπές και παρουσιάστριες. Θα αλλάξουν ζώνη, μέρα. Και μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τον Νίκο Μουτσινά να είναι καλεσμένο στην εκπομπή της συγκεκριμένης κυρίας και να την φιλοξενεί και να τον φιλοξενεί μάλλον και να κάνουν πολύ ωραία πλάκα μαζί και για την Κωνσταντίνα, λες, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Α, δεν ξέρω. Ρωτάω κάτι, δώσ' μας ένα στοιχείο. Ναι, για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου λοιπόν λέω και μάλιστα η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, επειδή είναι το αγαπημένο παιδί του Αλφα, άσχετο το τι λένε και όλα αυτά που ακούτε και διαβάζετε, η Κωνσταντίνα της έχει γίνει μια πρόταση να φύγει από το Σαββατοκύριακο και να μεταφερθεί στην. Με κοιτάς έτσι. Να μεταφερθεί στην απογευματινή ζώνη του Αλφα. Και να κάνει μαζί με τον Νίκο Μουτσινά το δέστε τους, γιατί ίσως είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να της λέει ό,τι θέλει, να κάνει χαβαλέ μαζί της και να μην γράφουν τα site ότι την κοροϊδεύει, την ειρωνεύεται και όλα αυτά. Η Κωνσταντίνα έχει χαλαρώσει πάρα πολύ, δηλαδή φέτος. Είναι νομίζω η καλύτερη χρονιά της. Άσχετο αν ο κόσμος. Περίμενε. Δηλαδή, ναι. Μπορεί η Κωνσταντίνα να έχει δευτερεύον ρόλο, γιατί δίπλα στον Νίκο, εσύ πιστεύεις ότι μπορεί. Πολύ ωραία παρατήρηση. Εντάξει. Είπαμε. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Το πιστεύεις εσύ αυτό. Όχι, θα σου εξηγήσω κάτι. Όχι, εγώ στο λέω γιατί και οι δύο είναι πάρα πολύ πληθωρικοί. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Όμως, έτσι, λοιπόν, θα σου απαντήσω όμως σε κάτι συνεπάρξει. Πολύ ωραίο. Άκου τι γίνεται. Μπορεί να έχει ένας σταθμός τη φαϊνή ιδέα να βάλει μια πολύ ωραία γυναίκα η οποία τα λέει λίγο. Δεν τα λέει καλά. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Ακού, περίμενε. Μισό λεπτό. Να μην τα λέει πολύ καλά. Όμως, βάζει έναν λικάδικο τύπο δίπλα της, ο οποίος είναι αυτός που λέει τις αλήθειες, είναι αυτός που κάνει αυτό που λέω εγώ το καλιαρντό και γίνεται λίγο τον μπάχαλο και γουστάρουν όλη τη λεθά της, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην γουστάρει να βλέπει τον Νίκο Μουτσινά, π.χ. λέω, σε πρώτο ρόλο. Θέλει να βλέπει την άλλη να παίρνει το μάτι του που είναι πολύ ωραία τύπισσα και πολύ ωραία. Όσο και σεξιστικό και ρατσιστικό να ακούγεται, αλλά μια ωραία είναι γυναίκα. Είναι λίγο σεξιστικό γυναίκα. Τώρα. Ωραία, δεν πειράζει. Και πες, ο Παυλάκος, φιλιά Παύλο. Φιλιά στον Παύλο. Ο Παύλος νομίζω ότι θα βρει ένα ρόλο, θα κάνει το ρόλο του κακού. Ούτως ή άλλως ο Παύλος πάντα ήταν
Εκεί. Δηλαδή. Αν μην μπορεί να παραμείνει και στο πρωινό του Σαββατοκύριακου με την Κατερίνα Καινούργη ή με οποιοδήποτε άνθρωπο. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουν μια ομάδα, δεν θα είναι οι δυο του, γιατί έτσι κι αλλιώ το δέστε του βασίζεται στην ομάδα. Mm. Είναι μια εκπομπή που έχει και ανθρώπου οι οποίοι μεταξύ του ανταλλάσσουν απόψει και υπάρχει και μια ομάδα εκτό από του κεντρικού παρουσιαστέ. Γίνονται όλοι ένα. Ναι, στα σχόλια. Τέσσερι βασικού παρουσιαστέ. Εγώ έτσι το εισέπρατα. Μπορεί ο Νίκο Μουτσινά να είχε το ένα κλικ παραπάνω γιατί είχε. Εντάξει, ένα θα λέει το καλησπέρα. Παιδιά, στην αρχή αυτό παιδιά, είναι γεγονό. Ναι, αλλά είναι κάτι. Και οι τέσσερι διαφορετικέ βασικέ. Να σα πω κάτι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύω. Βάζει γιατί. Στίχημα. Θα σου πω, μη βάζει στοίχημα, έχει χάσει ήδη δύο. λοιπόν, με αυτή τη βδομάδα. το θέμα είναι ότι. είναι όλα τα παιδιά, δηλαδή και η Κωνσταντίνα και ο Νίκο, έχουν ηγετικέ τάσει. Έχουν αναλάβει από μόνοι του ηγετικού ρόλου εκπομπέ. Και νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουν να συνεπάρξουν μαζί. Διαφορετικές ιδέες ο ένας, διαφορετικές ιδέες ο άλλος. Κοίτα, εγώ νομίζω πάντως. Άσχετα που οι δύο το κάνουν πάρα πολύ καλά. Κοίτα, ο Νίκος πάντως του έχει δείξει ότι ως πρωταγωνιστής με την έννοια του είμαι το πρώτο βιολί, το έχει πει και μόνος του ο ίδιος. Δεν άρεσε, δε, στο πρωινό του Αντένα. Όταν έφυγε, έκανε το ρίσκο και πήγε στο πρωινό του Αντένα, πήγε ψηλοάπατο γιατί ήταν απέναντι γιατί και μάλιστα κόπηκε. Γιατί ήταν, τι ήταν. Τι ήταν, ναι. Ήταν εκείνος και η Ζαρίφη, δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν καρατερίστες, δηλαδή ήταν ρόλοι σε εκπομπές. Ναι. Και είχε ο Αντένα τότε. Σε μια εποχή του Αντένα όμως, η οποία ναι. η πρωινή η ζώνη είχε πρόβλημα. Έτσι. Και ναι. Δηλαδή τις δύο συνεχόμενες χρονιές είχε πρόβλημα. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το θέμα ξέρει είναι όμως ότι τώρα πάνε να ξαναβάλουν τέσσερα νέα πρόσωπα που θα είναι πρωταγωνιστές, γιατί στο δέσαι τους βλέπουν.